σημείο και να καλησπερίσουμε τον φοροτεχνικό Νίκο Φραγκιαδάκη. Νίκο, καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, να ευχηθώ. Όλα καλά να πάνε, όλα καλά. Όλα καλά, με υγεία. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, και αφού σήμερα υποδεχθήκαμε και επίσημα το καλοκαίρι, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, καθώς η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων άνοιξε την Τετάρτη στις 30 Μαΐου και μάλιστα το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η πλατφόρμα ήταν τεράστιο. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και κάποια προβλήματα στην λειτουργία της στις πρώτες ώρες, αφού οι αιτήσεις ήταν μαζικές. Όντως άνοιξε στις 35η πλατφόρμα για να υποβάλουμε την αίτηση για την επιταγή του κοινωνικού τουρισμού, η οποία επιταγή είναι, χορηγείται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του τέος ΟΑΕΔ δηλαδή, έτσι, με τους κωδικούς τάξης NET που διαθέτουμε, μπαίνουμε μέσα στην πλατφόρμα και υποβάλλουμε την αίτηση. Να πούμε ότι η πλατφόρμα άνοιξε 35ου, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδεικτικά να πούμε ότι στο πρώτο 24ωρο υποβλήθησαν παραπάνω από 25.000 αιτήσεις, πράγμα που είναι πολύ, πολύ σοβαρό, πολύ μεγάλος όγκος. Γι' αυτό και δημιούργησε κάποια προβλήματα. Παρατηρήθηκαν κάποιες στιγμές όπου η πλατφόρμα δεν δούλευε και είναι λογικό αυτό. Αυτό συμβαίνει γενικότερα και στις φορολογικές δηλώσεις ή οτιδήποτε. Όταν φορτώνεται το σύστημα, συνήθως κρασάρει. Να πούμε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ανά λίγοντα ψηφίο αφημί, ανά τελευταίο ψηφίο αφημί. Άρα σήμερα που μιλάμε, που είναι 1η Έκτου, υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι, όπου το αφημί τους τελειώνει σε 5 και 6. Τα υπόλοιπα αφημί, δηλαδή, τις προηγούμενες ημέρες ήταν για το αφημί που λήγει σε 1, 2, 3, 4. Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν κάνει αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις υπόλοιπες μέρες που είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Της 35ου που άνοιξε η πλατφόρμα, κάναν αίτηση αυτή με τελευταίο ψηφίο αφημί 1 και 2. Στις 31ου, εχθές δηλαδή 3 και 4, σήμερα 5 και 6, αύριο 7 και 8 και την μεθαύριο 3 του μήνα 9 και 0. Όσοι δεν προλάβαν να κάνουν, 4 και 5 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για όλα τα ψηφία αφημί. Άρα, αν κάποιος προχθές που το αφημί του λήγει σε 1 ή 2 και ξέχασε να κάνει ή για κάποιο λόγο δεν έκανε, στις 4 και στις 5 Έκτου θα μπορεί να κάνει κανονικά, την Κυριακή και τη Δευτέρα δηλαδή, αν δεν απατώμε, θα μπορεί να κάνει κανονικά, να μπει να κάνει την αίτηση, καθώς η πλατφόρμα αυτές τις δύο μέρες θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Έτσι. Ναι. Φέτος για πρώτη φορά το πρόγραμμα θα ξεκινήσει νωρίτερα από ότι τις προηγούμενες χρονιές, την 1η Ιουλίου, σωστά? Σωστά. Συνήθως το πρόγραμμα ξεκινούσε την 1η Αυγούστου. Φέτος έρχεται και ξεκινάει ένα μήνα νωρίτερα, την 1η Ιουλίου. Και να πούμε εδώ ότι θα δοθούν 300.000 επιταγές, 300.000 δηλαδή επιχορηγήσεις σε δικαιούχους, με προϋπολογισμό 35 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό που επιδοτείται με το σύστημα, με την επιταγή του κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι, οι φορολογούμενοι, οι οποίοι δικαιούνται να μπουν, να επιδοτηθούν από το συγκεκριμένο σύστημα, πραγματοποιούν, λέει, έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλημα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Δηλαδή, μέσα ο ΔΥΠΑ στο site έχει ένα Μητρώο Παρόχων που έχει τα καταλήματα. Μπορούν λοιπόν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο. Άρα, τι γίνεται, βλέπω ποια είναι τα καταλήματα μέσα στο site της ΔΥΠΑ και συνεννοούμε με τον πάροχο, κάνω την κράτησή μου δηλαδή, κλείνω το δωμάτιό μου, έτσι. Και ουσιαστικά, επειδή έχω επιδοτηθεί με την επιταγή κοινωνικού τουρισμού, έχω μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, ότι είναι μικρή συμμετοχή, σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα και με το κατάλημα, μπορεί να είναι και μηδενική? Ανάλογα με το κατάλημα μπορεί να είναι και μηδενική ή ανάλογα με την... ανάλογα με, με τα κριτήρια του ωφελούμενου. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ας πούμε, τα άτομα που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν 0% συμμετοχή.
Οι πολυτεχνείοι έχουν 20% συμμετοχή. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Να τελειώσω, θέλω να τελειώσω λίγο εδώ να σου πω δύο εξαιρέσεις που έχει το πρόγραμμα γενικότερα ως προς τις διανυθερεύσεις. Λέει λοιπόν για καταλήμματα τα οποία είναι στη Λέρο, στη Λέσβο, στη Χίο, στην Κο και στον Ομό Εύρου, δηλαδή σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, μπορούν να πραγματοποιηθούν λέει ως 10 διανυθερεύσεις εντελώς δωρεάν, ενώ στα καταλήμματα στην Ιστιαία Εδιψώ, στην Αγία Άννα, στη Βόρεια Εύβοια και στη Σάμο, έως 12 διανυθερεύσεις δωρεάν. Αυτό είναι ανάλογα με τις προϋποθέσεις που διαθέτει το κάθε νοικοκυριό. Όταν θα κάνουμε την αίτηση μέσα στο site, στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, θα μας βγάλει αν δικαιούμαστε να κάνουμε με μηδενική συμμετοχή στα συγκεκριμένα καταλήμματα. Οι τιμές επιδότησης είναι αυξημένες κατά 20%, παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον Αύγουστο, όπως και πέρσι. Δηλαδή, η τιμή της επιδότησης για Ιούλιο είναι κατά 20% χαμηλότερη από ό,τι τον Αύγουστο, διότι τον Αύγουστο είναι πιο, η περίοδος είναι πιο ζορισμένη, πιο πιεσμένη, οπότε οι τιμές αυξάνονται. Και επίσης προσαυξάνονται οι επιδοτήσεις κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων από 15 12 του 23 μέχρι 14 1 του 24, καθώς και του Πάσχα από 26 4 του 24 μέχρι 12 5 του 24. Λοιπόν, είπαμε ότι επιδοτούνται πέρα από τα καταλήμματα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25. Στα εκτοπλογικά εισιτήρια σε 25%, των πολυτέχνων σε 20% και τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται δωρεάν εισιτήριο ακτοπλοϊκό. Πάμε λίγο να δούμε ποιοι είναι αυτοί που είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος, έτσι. Οι κατηγορίες λοιπόν που επιδοτούνται μέσω της μοριοδότησης που γίνεται είναι οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή σήμερα να είναι ο εργαζόμενος με εξαρτημένη σχέση εργασίας, να είναι μισθωτός δηλαδή, άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών κατά την ημερομηνία της αίτησης, της υποβολής της αίτησης, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες εγγεγραμμένος ως άνεργος στα Μητρώα του ΑΕΔ σήμερα που κάνω την αίτηση, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 1η-1η του 22 έως και την προηγούμενη μέρα της λήξης προθεσμίας των αιτήσεων. Άρα είμαι ελεύθερος επαγγελματίας ή είμαι αυτοαπασχολούμενος. Αν είμαι ασφαλισμένος στον ΙΕΦΚΑ και δίνω εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, δικαιούμαι να κάνω αίτηση στην πλατφόρμα για την επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Πότε? Όταν το εισόδημά μου δεν ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ. Έτσι. Αν πρόκειται αυτή ουσιαστικά είναι η βασική προϋπόθεση, το εισόδημα. Είναι η βασική προϋπόθεση. Το εισόδημά μου δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ. Εδώ να πούμε ότι τα στοιχεία του εισοδήματος έρχεται και τα τραβάει απευθείας από την ΑΔΕ. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα να παραποιηθεί όλο αυτό. Έτσι, τραβάει απευθείας την πληροφορία. Εκτός λέει αν πρόκειται για μακροχρόνια άνεργους, οι οποίοι αν είναι άγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα ως 16.000 ευρώ. Αν είναι έγγαμοι έως 24.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανατέκνο, ή αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια έως 27.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο το εισόδημα κατά 3.000 ευρώ προστατευόμενο τέκνο. Έτσι. Λοιπόν, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω gov.gr, μας είπες, με τους κωδικούς του τάξης. Σωστά. Η διαδικασία είναι απλή, δηλαδή κάποιος μπορεί να το κάνει μόνο του ή πρέπει να απευθυνθεί στο λογιστή του? Η διαδικασία είναι απλή. Είναι απλή και μάλιστα τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη μοριοδότηση των δικαιούχων, δηλαδή αν χρειαζόμαστε κάποιο πιστοποιητικό αναπηρίας ή κάποιο πιστοποιητικό ανεργίας κλπ. Αυτά αναζητούνται αυτεπάγγελτα, δηλαδή μπαίνοντας με τους κωδικούς ο δικαιούχος μέσα στο site της ΔΥΠΑ μπορεί το site με τους κωδικούς του αντλεί όποια στοιχεία θέλει, γιατί όλα αυτά αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Αν τώρα σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στην αίτηση, αλλά αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες, δεν είναι πάρα πολύ σύνδεσμες. Άρα σε γενικές γραμμές είναι απλή η διαδικασία της αίτησης. Τώρα αυτό βέβαια, Αγγελική, ξέρεις ότι εξαρτάται και με την εξοικείωση του καθενός. Και με την τεχνολογία, αλλά και πολύ περισσότερο με την υποβολή αιτήσεων στις πλατφόρμες. Οπότε, αν νομίζουμε ότι δεν είμαστε
αισιόδοξοι ότι θα πάει καλά όλο αυτό με την αίτηση, μπορούμε να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Αν είμαστε εξοικειωμένοι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά στην υποβολή της αίτησης. Όσοι πέρυσι, την προηγούμενη χρονιά, είχαν λάβει την επιδότηση αυτή από το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, μπορούν και φέτος να ξαναλάβουν αυτή την επιδότηση? Αυτοί που δεν μπορούν να πάρουν την επιδότηση είναι αυτοί που έχουν πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο. Δηλαδή, για αυτή την περίοδο που κάνω αίτηση τώρα, αν έχω και από άλλον φορέα για την ίδια περίοδο, τότε δεν μπορώ, δεν δικαιούμαι. Έτσι, δηλαδή, το σύστημα μου μπλοκάρει την αίτηση. Αν πέρσι είχα πάρει την επιδότηση, επειδή φέτος είναι άλλη αίτηση καινούρια, τότε εφόσον πληρώ τα κριτήρια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι. Τώρα, σχετικά με την προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων, υπάρχει περίπτωση να πάρει κάποια παράταση? Κοίταξε να δεις. Όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιο μαζικό ενδιαφέρον που αφορά ουσιαστικά την ευρεία κοινωνική βάση, νομίζω ότι σε τρεις περιπτώσεις, σε 99,99% δίνεται κάποια παράταση, όπως έγινε και με τα βάουτσερ για την ψηφιακή αναβάθμιση, το οποίο ήταν 31/5 και παραδάθηκε κατά 2 μήνες η δυνατότητα εξόφλησης. Άρα, νομίζω και εδώ, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό αυτό που λέω, διότι δεν έχω πληροφορία για το αν θα γίνει ή όχι, όμως τεκμέρεται από το πολύ υψηλό ενδιαφέρον. Έτσι. Αν συνεχίζει και έχει μέχρι την τελευταία μέρα πολύ υψηλό ενδιαφέρον, θα δοθεί κάποια παράταση για να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ωφελούμενοι, εκτός αν, Αγγελική, μέχρι τη Δευτέρα, που είναι η τελευταία μέρα, εξαντληθούν οι 300.000 επιταγές. Ναι, γιατί αν εξαντληθούν οι 300.000 επιταγές, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για παράταση, διότι και παράταση να δοθεί, ο άλλος και να κάνει αίτηση δεν δικαιούται, γιατί εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα πάμε από αυτό να το κλείσουμε και πάμε τώρα στις φορολογικές δηλώσεις και την ευκαιρία και τη δυνατότητα που θα έχουν πλέον οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, να διορθώσουν τυχόν λάθη. Σωστά. Αλλά πρώτα να σε ρωτήσω, με τι ρυθμούς κινείται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων? Την προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι ήταν πολύ αργή η ρυθμή, ήταν μικρός ο αριθμός εκείνων των φορολογουμένων που είχαν υποβάλει την φορολογική δήλωση. Τώρα πώς είναι τα πράγματα? Θυμάμαι πότε είχαμε κάνει την κουβέντα αυτή και ήταν πριν το Πάσχα. Και σου είχα πει ότι πριν το Πάσχα, ξέρεις, το Πάσχα είναι milestone για τους φορολογούμενους. Δηλαδή, οι δηλώσεις υποβάλλουμε μετά το Πάσχα, άσχετα αν ανοίξει ή όχι το σύστημα πριν το Πάσχα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει περίπου υποβληθεί το 1/3. Περίπου το 1/3 των φορολογικών δηλώσεων. Να πούμε ότι φέτος έγινε μία, πιστεύω λόγω, όχι πιστεύω, 100% για μένα λόγω εκλογών, δόθηκε η παράταση στις δηλώσεις του πάνω από ένα μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία. Δηλαδή, συνήθως φτάναμε στο παραπέντε, μάλλον φτάναμε στο και 5 για να ανακοινωθεί η παράταση. Τώρα η παράταση δόθηκε πριν κλείσει ο Μάιος και οι δηλώσεις έχουν πάει πλέον 31/7 αντί για 36 που ήταν η αρχική καταληκτική ημερομηνία. Είμαστε περίπου στο 1/3, είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε καλά. Και να μην γίνει πάλι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο, εκείνη η φρενίτιδα την τελευταία στιγμή. Το λέμε και το ξαναλέμε και το έχουμε πει και μαζί σε αυτή την εκπομπή, ότι είτε σήμερα κάνεις τη δήλωση, είτε 31/7 κάνεις τη δήλωση, το φόρο την πρώτη δόση πάλι 31/7 θα πρέπει να τον πληρώσεις. Οπότε πήγαινε σήμερα για να ξεμπερδεύεις και να διευκολύνεις και εσένα και τους άλλους και τον ταλέπορο το λογιστή. Ακριβώς, απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, και από αυτό τώρα να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ευκαιρία που έχουν οι φορολογούμενοι να διορθώσουν τυχόν λάθη, παραλήψεις. Τι γίνεται λοιπόν κάθε φορά? Ξεκινάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αλλά η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών ξεκινάει λίγο αργότερα. Άρα λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, από χθες ή από προχθές, έχει ανοίξει η δυνατότητα, έχει μπει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων. Άρα, αν έχω υποβάλει τη δήλωσή μου και δω ότι έχω κάποιο λάθος ή ξέχασα να βάλω κάτι ή κάτι έχω βάλει που δεν έπρεπε να το βάλω και οτιδήποτε, μπορώ να κάνω τροποποιητική δήλωση και να γίνει νέα εκαθάριση του φόρου και να βεβαιωθεί το καινούριο ποσό, εφόσον αυτό αλλάζει στη μερίδα μου, στην ΑΔΕ. Πρέπει ο φορολογούμενος να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωσή του ή μπορεί απλά να διορθώσει? Κοίταξε, όταν κάνουμε τροποποιητική δήλωση, τα έντυπα ε2, ε3 έρχονται συμπληρωμένα ακριβώς όπως τα είχαμε κάνει και στην αρχική.
Εφόσον τα υποβάλουμε, τα νούμερα αυτά που έχουν μέσα το ε2 και το ε3 έρχονται αυτόματα στη δήλωση, αλλά η δήλωση στα υπόλοιπα είναι κενή, πρέπει να την ξανασυμπληρώσω. Τώρα να πούμε όμως και για την τροποποιητική δήλωση, για το πρόστιμο σε όσους το κάνουν αυτό, αφού έχει λήξει η προθεσμία. Κοίταξε, όταν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και κάνω τροποποιητική δήλωση, αν ο φόρος είναι πάνω από 100 ευρώ, δηλαδή αν προκύπτει φόρος με διαφορά πάνω από 100 ευρώ, δηλαδή έχω κάνει την αρχική μου δήλωση και ο φόρος είναι 500 ευρώ, και κάνω την τροποποιητική μετά την καταληκτική ημερομηνία και ο φόρος ο τελικός που βγαίνει είναι 700 ευρώ, άρα έχω 200 ευρώ διαφορά παραπάνω φόρο, τότε έχει πρόστιμο. Αν είναι κάτω από 100 ευρώ η διαφορά, τότε δεν θα έχει πρόστιμο. Οπότε νομίζω ότι ο χρόνος της Αγγελική είναι επαρκής μέχρι 31 εβδόμου. Να δούμε αν είναι σωστή, αν έχουμε παραλείψει κάτι στη δήλωσή μας και να προχωρήσουμε σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Ωραία. Και από αυτό πάμε τώρα στον ΕΝΦΙΑ, που χθες ήταν η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης του. Ακριβώς. Ο ΕΝΦΙΑ βεβαιώθηκε στους φορολογούμενους στο τέλος Απριλίου. Με πρώτη δόση 31 Μαΐου, χθες ήταν η 31 Μαΐου, άρα η λήξη της πρώτης δόσης. Να πούμε ότι ο ΕΝΦΙΑ έχει καθιερωθεί πλέον και πληρώνεται σε 10 δόσεις, αρχής γενομένης από 31 Μαΐου μέχρι 28 Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς. Το ίδιο ισχύει και για τις δηλώσεις. Οι δηλώσεις πλέον, η πρώτη δόση είναι 31 εβδόμου, όπως είπαμε, και είναι 8 δόσεις μέχρι 28 Δευτέρου του 2024, προκειμένου το επόμενο έτος για κάθε έτος. Γιατί πάνε μέχρι 28 Δευτέρου του 2024, το επόμενο έτους, γιατί ό,τι εισπράξεις κάνει το κράτος μέχρι 28 Δευτέρου του επόμενου έτους αφορούν τον προϋπολογισμό του προηγούμενου. Άρα έτσι παρακολουθείτε σωστά και η πορεία του προϋπολογισμού του κάθε έτους του κράτους. Θέλω να κάνουμε μία αναφορά τώρα, και γιατί είναι χιλιάδες οι επιχειρήσεις που τις αφορά αυτό, που είχαν λάβει τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής. Βέβαια, κλήθηκαν να τα επιστρέψουν αυτά τα ποσά ολόκληρα. Κοίταξε. Τις επιστρεπτές προκαταβολής κατά την περίοδο της πανδημίας. Τι ακριβώς γίνεται με αυτό? Κοίταξε. Όταν κάναμε αίτηση για την επιστρεπτέα προκαταβολή, υπήρχαν δύο πλαίσια τα οποία, κάτω από τα οποία μάλλον κάναμε την αίτηση. Ήταν είτε το de minimis, αυτό που βγάζουμε τα ΕΣΠΑ, που έχει έναν προϋπολογισμό που δεν πρέπει να τον ξεπεράσουμε, είτε το προσωρινό πλαίσιο. Στο προσωρινό πλαίσιο, λοιπόν, ζητούσε, έπρεπε να υποβάλουν οι επιχειρήσεις κάποια δικαιολογητικά. Τα οποία δικαιολογητικά ήταν, για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό φερεγγιότητας από το πρωτοδικείο, δικαστικής φερεγγιότητας. Αυτό, για τους νομούς της Αττικής, για τον νομό της Αττικής, για παράδειγμα, ζητούνταν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Άρα οι επιχειρήσεις εδώ στον νομό Αττικής δεν χρειάζονταν να κάνουν κάτι. Στην επαρχία όμως έπρεπε να μπούμε στο αρμόδιο πρωτοδικείο της κάθε πόλης και να κάνουμε αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από το solon.gov.gr να πάρουμε το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας. Όσοι δεν το έκαναν αυτό, θα υπάρχει θέμα. Θα υπάρχει θέμα. Έτσι. Θα υπάρχει θέμα. Λοιπόν, γιατί αν δεν έχω υποβάλει τα δικαιολογητικά αυτά, τότε αποδεικνύουν ότι δεν τήρησαν τους όρους βάσει των οποίων χορηγήθηκε η επιστρεπτέα προκαταβολή. Βέβαια, να πούμε ότι στις επιχειρήσεις που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν δικαιολογητικά, έχει έρθει μήνυμα μέσω της ΑΔΕ ή και mail, που τους πολύ καιρό τώρα, το οποίο τους λέει ότι πρέπει να υποβληθούν τα τάδε δικαιολογητικά την τάδε ημερομηνία. Άρα, οι περισσότεροι θεωρώ ότι έχουν προβεί στην υποβολή των δικαιολογητικών, άρα συνεχίζουν και καταβάλουν τις δόσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής χωρίς πρόβλημα. Να. Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και καλό μήνα και πάλι. Επίσης.